Δύο νέες διασκέψεις για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών προσδιορίσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νικόλαος Σακελαρίου, μετά και την διακοπή της πρώτης θυελλώδους διάσκεψης την περασμένη εβδομάδα, που πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Ο κύριος Σακελαρίου όρισε για το απόγευμα της Τετάρτης και το πρωί της Παρασκευής δύο νέες διασκέψεις διευρυμένης ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κλεισμένων των θυρών για το θέμα της χορήγησης των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών. Υπενθυμίζεται πως η πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας την περασμένη εβδομάδα διήρκησε περίπου μία ώρα, ενώ διακόπηκε μετά από έντονη αντιπαράθεση που υπήρξε μεταξύ των δικαστών και του Προέδρου του Δικαστηρίου. Προσπαθεί να λογοκρίνει. Ναι. Κανένα κανάλι, ωραία. Κανένα ραδιοφωνικό σταθμό, κανένα δημοσιογράφο. Όμως τα αποκαλούμε συστημικά, ναι. Γιατί εδώ και 27 χρόνια λειτουργούσαν χωρίς άδεια, κατά παράβαση του συντάγματος, καταληστεύοντας τον ελληνικό λαό, αποφεύγοντας να καταβάλουν οποιοδήποτε τίμημα για την αεροπειρατεία που διέπραταν, αποφεύγοντας να καταλάβουν οποιοδήποτε τέλος και φόρος που έπρεπε να καταβάλουν και που επιτέλους υποχρεώθηκαν να τα καταβάλουν μόλις αναλάβαμε εμείς τη διακυβέρνηση. Κύριε Παπαφιλίππου. Το τέλος κρίσης των συγκροτήτων εννοώ και ναι. Τους φόρους επί των διαφημίσεων. Κύριε, πόσια τηλεόραση που πληρώνεται και από τον τελευταίο κάτοικο συνταξιούχο του χωριού που έχει περικοπεί η σύνταξή του, οφείλει να είναι παντού, να αναδεικνύει τα πάντα και να μην παίρνει εντολές ο διευθυντής ενημέρωσης του κάθε δημόσιου φορέα να λέει ποιο θέμα θα παίξει, ποιος θα βγει και τι θα πούμε. Νομίζω ότι σφάλεται πάρα πολύ. Πιστεύω και μάλιστα πιστεύω ότι εκφράζω την πλειοψηφία του ελληνικού λαού ότι δημόσια τηλεόραση, ειδικά μετά την επαναλειτουργία της, είναι απόλυτα αντικειμενική. Σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, η Υπουργός Μακεδονίας Τράκης, Μαρία Κολιατσαρουχά, σε δηλώσεις της ανέφερε πως υπάρχει στη σκέψη της κυβέρνησης να προχωρήσει η διαδικασία, αφού πρώτα ολοκληρωθεί με τους πανελλαδικούς εμβέλες σταθμούς. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία σοβή υπάρχει δηλαδή στις σκέψεις της κυβέρνησης, αλλά προφανώς πρέπει πρώτα να τελειώσουμε με τα κανάλια της κεντρικής του κέντρου, ας το πω έτσι όπως τα ονοματίζουμε, και μετά οπωσδήποτε θα πάμε σε περιφέρεια. Ακόμα είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε το οποίο θα δεσμεύσει. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Τέρενς Κουίκ, αναφερόμενος για τις άδειες στα περιφερειακά κανάλια, δήλωσε πως δεν μπορούν να μπουν στην ίδια διαδικασία που έγινε και με τα μητροπολιτικά, τονίζοντας επίσης χαρακτηριστικά πως τηλεοράσεις, αλλά και εφημερίδες και ραδιόφωνα δεν πρέπει να σβήσουν από την περιφέρεια. Το ζήτημα είναι ότι βεβαίως τα περιφερειακά κανάλια σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μπουν σε διαδικασία σαν και εκείνες οι οποίες έγιναν με τα μητροπολιτικά κανάλια, όπου εκεί όπως διαπιστώσαμε έραν τα εκατομμύρια. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι τα περιφερειακά κανάλια επιβιώνουν με ένα ελάχιστο προϋπολογισμό και χάρη πραγματικά στην αυτοθυσία των εργαζομένων της, είτε είναι τεχνικών, είτε είναι δημοσιογράφων, είτε διοικητικών. Μια χούφτα άνθρωποι που κρατάνε όρθια όμως την Ελλάδα περιφερειακά. Και αυτό πιστεύω ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Κοιτάξτε, η δική μου η άποψη είναι ότι η μοριοδότηση πρέπει πάνω απ' όλα να ισχύει για τα κανάλια που υπηρετούν την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Στις ακριτικές περιοχές, στις παραμυθόριες περιοχές. Και είμαι από εκείνους που λένε ότι τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και εφημερίδες στην περιφέρεια δεν μπορούν να σβήσουν. Διότι αν σβήσουν, δεν θα ασχολούνται τα μητροπολιτικά κανάλια με τα τοπικά ήθη-έθιμα, με την κοινωνική τους δραστηριότητα. Άρα αυτές οι κοινωνίες και από ενημέρωση και μόνο, πληροφόρηση και μόνο, επικοινωνία και μόνο θα αρχίσουν να συρρυκνώνονται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και εγώ ως δημοσιογράφος και ως Έλληνας δεν θα ήθελα να το δω.